Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλή ευχαριστούμε σας πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Και πάλι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τα απλά πράγματα και να σας ρωτήσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και να ρωτήσουμε αυτό που συζητάει όλος ο κόσμος. Πότε θα γίνουν εκλογές? Αυτά είναι τα απλά πράγματα. Αστειεύομαι, Υπουργέ. Ξέρω ότι είστε κι εσείς ένας άνθρωπος ο οποίος σηκώνει έτσι το χιούμορ γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ καλά κάνετε. Εθνικές εκλογές. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι οι ευρωεκλογές ξέρουμε πότε θα γίνουν. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτά. Δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση, ευρωεκλογές. Τη μεγάλη Τετάρτη, 24 Απριλίου, υπογράφουμε το προεδρικό διάταγμα για την προκήρυξη των αυτοδιοικητικών και των ευρωπαϊκών εκλογών. Μάλιστα. Άρα μπαίνουμε και επισήμως και τυπικά, αν θέλετε, στην προεκλογική περίοδο για αυτές τις πολλαπλές εκλογές που έχουμε μπροστά μας πλέον σε σχεδόν ένα μήνα. Από εκεί και πέρα βεβαίως η κυβέρνηση, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι στόχος μας και στρατηγικός σχεδιασμός μας είναι να εξαντληθεί η τετραετία της παρούσας κυβέρνησης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, μέχρι να οδηγηθούμε στις εθνικές κάλπες. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση, αυτές τις τετραπλές κάλπες των αυτοδιοικητικών και ευρωπαϊκών εκλογών. Δουλεύουμε εντατικά στο Υπουργείο Εσωτερικών για να είμαστε καθόλου έτοιμοι για αυτήν την αναμέτρηση. Γιατί παραγγείλατε τόσες πολλές κάλπες? Γιατί όλος ο κόσμος λέει, ας πούμε, διπλασιάστηκε ο αριθμός των καλπών. Από εκεί ξεκίνησαν και τα σενάρια. Κοιτάξτε, τα σενάρια έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες, δυστυχώς, και το λέω αυτό με κάθε σοβαρότητα, γιατί υπάρχουν σενάρια τα οποία διακινούνται και από μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δυστυχώς από την αντιπολίτευση. Εκεί πάει κυρίως το δυστυχώς. Τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο εμείς κάναμε εξ αρχής, το κάναμε ήδη από τον περασμένο Οκτώβρη, είναι να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να είμαστε έτοιμοι για τις πολλαπλές κάλπες, και αυτό προφανώς προϋποθέτει και την προμήθεια του σχετικού εκλογικού υλικού. Αυτό για το οποίο θα έπρεπε να κατηγορηθούμε θα ήταν το ακριβώς αντίθετο. Αν δεν είχαμε κάνει κάτι, αν περιμέναμε να φτάσουμε στην τελευταία στιγμή και να μην έχουμε κάνει όλη αυτή την προετοιμασία. Επαναλαμβάνω και πάλι, έχουμε μπροστά μας δύσκολες εκλογές. Εννοώ και τεχνικά δύσκολες, γιατί είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Εσωτερικών, το συναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όλος ο κρατικός μηχανισμός, αν θέλετε, καλείται να διαχειριστεί τετραπλές κάλπες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έγινε. Τετραπλές, όχι, ποτέ. Όχι. Ποτέ. Είναι η πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση. Δεν έγιναν οι δημοτικές μαζί με τις ευρωεκλογές την άλλη φορά? Επαναλαμβάνω. Τετραπλές κάλπες, γιατί αυτή τη φορά, σύμφωνα και με τον Γκλισθένη που ψηφίσαμε πέρυσι, έχουμε και την κοινοτική κάλπη. Τις κοινοτικές, λέγαμε. Αυτό λέω ως διαφορά. Βεβαίως. Έχουμε 26 Μαΐου, λοιπόν, τις ευρωεκλογές με τον πρώτο γύρο. Γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και βεβαίως μαζί με τις, όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και τις ευρωεκλογές. Και ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών, 2 Ιουνίου. Πολύ σωστά. Εσείς προφανώς καταλαβαίνω ότι θέλετε να είστε έτοιμος σαν Υπουργείο. Μιλάω τεχνικά, δεν μιλάω πολιτικά αυτή τη στιγμή. Διότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε καταλήξει μέχρι πρότινος αν θα έβαζε και τις εθνικές εκλογές μαζί. Παραδέχθηκε η συνέντευξη στον Αντένα ότι δεχόταν εισηγήσεις, θα τα κάνει όλα μαζί. Εσείς σαν Υπουργείο έπρεπε να ήσασταν έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα? Προφανώς, και ο Πρωθυπουργός έχει πολλούς συνομιλητές και ο κάθε συνομιλητής του κάνει την εισήγησή του. Σωστός. Και κάποια στιγμή θα κατέληγε να σας πάει ένα τηλέφωνο να σας πει. Ανεξάρτητα από αυτό, εμείς λέμε ότι ήδη αποτελεί μια πρόκληση, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι, δεν έχει ξαναγίνει τετραπλές κάλπες. Άρα εμείς έπρεπε τεχνικά να είμαστε έτοιμοι για αυτό που έχουμε μπροστά μας. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα βεβαίως εμείς πρέπει να προνοούμε και να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, όμως. Επαναλαμβάνω και πάλι, για να είμαι απόλυτα σαφής και να μην δημιουργούνται πάλι σενάρια, παρερμηνίες και fake news. Λοιπόν, το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε εξάντληση τετραετίας. Έχουμε τις τετραπλές κάλπες μπροστά μας και στη συνέχεια, βεβαίως, μετά από λίγους μήνες, θα έχουμε και τις εθνικές εκλογές. Καλώς. Κύριε Χαρίτση, μείνετε μαζί μας. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πολλά ερωτήματα πολιτικά, γιατί είστε από τους τακτικούς συνομιλητές του Πρωθυπουργού. Αυτό είμαστε εδώ για να τα απαντήσουμε. Για να τα απαντήσετε. Ωραία. Και για το σχεδιασμό της κυβέρνησης μέχρι τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό, να σας πούμε το διαγωνισμό μας, ο οποίος είναι σε εξέλιξη μέχρι και αύριο. Μιλάμε για έναν